Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Μας αρέσει πάρα πολύ και αγαπάμε περιοχή Άγιο Νικόλαο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Άγιου Νικολάου εκεί. Κύριε Μενεγάκη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, κυρία Καριωτάκη, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πώς είναι ο καιρός εκεί, πώς είναι ο Άγιος Νικόλαος, είμαστε... Είναι ζεστός, είναι ζεστός, είναι μια ζεστή ημέρα. Mm-hmm. Τυπική καλοκαιρινή, ίσως και λίγο πιο ζεστή από το συνηθισμένο. Κόσμο έχουμε? Εντάξει, έχουμε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Εκεί κινούμαστε. Χρήματα αφήνουν, Δήμαρχε, είναι η βασική ερώτηση που κάνουμε. Κόσμο, εντάξει, υπάρχει στα ίδια επίπεδα. Χρήματα αφήνουν. Άμα ρωτάτε. Εντάξει, ξέρετε, όλη η τοπική κοινωνία και η αγορά έχει περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια και προσδοκά έτσι το καλοκαίρι για μια κάλυψη όλων αυτών των αναγκών που έχει με αυξημένα έσοδα. Μπορώ να πω ότι είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά γενικώς προσδοκούμε και περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα, Δήμαρχε, είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λίγο από μια συνάντηση που είχατε πριν από μερικές μέρες που ήταν εδώ και ο κύριος Σκέρτσος, νομίζω. Που, μίλησατε λίγο για το κομμάτι της παιδείας. Ζητάτε περισσότερα χρήματα για σχολιά, αν κατάλαβα καλά. Για παιδικούς σταθμούς. Σωστά, κυρία Καριωτάκη, ένα από τα θέματα που έχει εδώ η περιοχή μας ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι ότι έχει ανάγκη σχολική στέγη. Γενικότερα η σχολική στέγη έχει μείνει κάπως πίσω εδώ στην περιοχή μας, έχει αυξηθεί ο μαθητικός πληθυσμός από το παρελθόν. Παρήγορο αυτό. Ότι... Ναι, έχουν παρέλθει 20 χρόνια από τότε που, ίσως και λίγο παραπάνω από τότε που ανεγέρθηκε κάποιο καινούριο σχολικό συγκρότημα. Από τότε είχαμε μόνο παρεμβάσεις οι οποίες ήταν συμπληρωματικές στις υπάρχουσες δομές ή κάποια λιόμενα, ξέρετε, κάποια τέτοια. Άγγε όμως από καινούριες σχολικές δομές και πιστεύω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη ότι δεσμεύτηκε και ο κύριος Υπουργός ότι με την προσκόμιση μιας όριμης μελέτης να χρηματοδοτηθεί ένα σχολικό συγκρότημα ίσως πολλαπλό, εμείς σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό ώστε να μπορέσει να οριμάσει αυτή η κατάσταση και να σύντομα να έχουμε να δημοκρατηθεί και να πάρει το δρόμο του αυτό το σχέδιο. Ένα πλάνο το οποίο, μια μελέτη που την έχετε ήδη ή που αυτή τη στιγμή είναι... Αυτή τη στιγμή εκπονείται, αλλά χρειάζεται κάποιες προσαρμογές ανάλογα και με τις διαθέσιμες ευκαιρίες, χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες γενικότερα που έχουμε ως υπηρεσία. Εργάζομαι πισταμένα γι' αυτό, μαζί με τη βοήθεια των υπηρεσιών μας. Πιστεύω να τα καταφέρουμε, να πετύχουμε το στόχο και σύντομα να δούμε να γίνεται αυτό πραγματικότητα. Μάλιστα. Δήμαρχε, ένα πράγμα που έχει προσθεθεί έτσι στον Δήμο Αγίου Νικολάου στο παζλ είναι η δημοτική συγκοινωνία τα τελευταία χρόνια. Πώς έχει περπατήσει αυτό το εγχείρημα και ποια είναι έτσι τα πλάνα, οι σκέψεις για το μέλλον? Κύριε Γαριωτάκη, είναι πράγματι η συγκοινωνία είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο αγκάλιασε και η τοπική κοινωνία μετά από την θερμοθέτησή της εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είναι βέβαια δωρεάν τη στιγμή η δημοτική αστυνομία, πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τους δημοτικούς πόρους. Και υπάρχει, πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική ανάγκη η οποία πρέπει να στηριχτεί. Από εκεί και πέρα μπορεί να πει κανείς ότι θα δημιουργούσε καλύτερες συνθήκες συγκοινωνίας και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου μας, είτε με την αύξηση δρομολογίων μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, είτε με προσθήκη κάποιων δρομολογίων μεταξύ των κοινοτήτων του Δήμου. Όμως αυτά είναι λίγο... πρέπει να κοιτάξουμε τις οικονομικές μας δυνατότητες. Δυστυχώς είναι μια πολύ ακριβή υπηρεσία. Σκεφτείτε ότι ένα λόγιο κοστίζει 200.000 ευρώ το χρόνο. Είναι μια ακριβή υπηρεσία. Είναι πολλά τα λεφτά, βέβαια. Και δεν υπάρχει
και δεν υπάρχει και κάποια επιδότηση, κάποια χρηματοδότηση γι' αυτό το αντικείμενο της συγκοινωνίας. Δεν μπορείτε να πάρετε δηλαδή από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο έτσι? Προς το παρόν όχι. Θεωρώ, αν ζητάτε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι καλό θα ήταν το κράτος να το δει αυτό. Ναι. Διότι η επιδότηση συγκοινωνίας θα δημιουργούσε καλύτερες συνθήκες και σε θέματα ρύπανσης, σε θέματα μετακινήσεων και εξοικονόμησης ενέργειας γενικότερα. Γιατί φαντάζεστε πόσοι άνθρωποι κυκλοφορούν με τα οχήματά τους που θα μπορούσαν με την αστική συγκοινωνία να μην κυκλοφορούν. Έτσι δεν είναι? Οπότε, και είναι και θέμα κοινωνίας, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή συνδέεται ακριβώς αυτή τη στιγμή η ενδοχώρα με το αστικό κέντρο. Οπότε πρέπει λίγο να το δούμε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, να επιδοτηθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό. Δεν θα είναι ανταγωνιστικό σε άλλες χρήσεις, ίσα-ίσα θα είναι επιβοηθητικό. Θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι πραγματικά μια κοινωνική πολιτική, σοβαρή, και χρειάζεται να το κοιτάξουμε. Μάλιστα. Τώρα, Δήμαρχε, πάμε λίγο και στο κρίσιμο κομμάτι του νερού, που είναι θέμα συζήτηση και τους πάντες και εδώ στην Κρήτη. Είχαμε κάποια εμπλοκή, έτσι, έχουμε καθυστερήσει στο έργο των αγωγών από το φράγμα Ποσελέμη προς τις περιοχές της Ελούντας και τις γύρω περιοχές. Υπάρχει κάποια εμπλοκή, Δήμαρχε? Υπάρχει μια καθυστέρηση, μπορεί να πει κανείς, από τη μετάβαση από την περίοδο, τη χρηματοδοτική περίοδο, την προηγούμενη, στην επόμενη. Ναι. Ήταν μεγάλα έργα, τα οποία φανταστείτε ότι για την περιοχή μας, στο Δήμο Γενικολάου, είναι έργα 25 εκατομμυρίων. Έτσι, είναι μεγάλα έργα. Φανταστείτε πόσο είναι του Ηρακλείου και γενικώς όλο το έργο. Είναι μια μεγάλη χρηματοδότηση, η οποία είναι του ΕΣΠΑ, είναι μέσα στο σχέδιο, είναι τα ΕΤΠΑ του Ταμείου Συνοχής, τέλος πάντων, του ΕΣΠΑ, τα οποία για την οποιαδήποτε αλλαγή τους ή μετάβασή τους από τη μια χρηματοδοτική περίοδο στην άλλη θέλουν ειδικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά, γιατί δεν είναι κάτι που αφήνεται στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν παρατάσεις ή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε. Οι διαβεβαιώσεις που έχουμε από τους αρμοδίους και του ΟΑΚ που είναι ο φορέας, αλλά και από το κράτος και από την κυβέρνηση, είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη μετάβαση. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα επιληθεί το ζήτημα αυτό και θα προχωρήσει το έργο και θα εκτελείται. Εμείς το χρειαζόμαστε. Φανταστείτε ότι λόγω της λειψιδρίας έχουμε μία δυσκολία αυτή τη στιγμή και κοιτάζουμε και εμείς πώς να αυξήσουμε το δυναμικό της σύδρευσής μας. Όταν λέτε δυσκολία, εννοείται δυσκολία να εξυπηρετηθεί, ας πούμε, ο πληθυσμός, να εξυπηρετηθούν τα ξενοδοχεία? Όχι. Προς το παρόν όχι αυτό, αλλά των φρονίμων τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Σωστό. Εμείς είχαμε... χάσαμε το Δήμαρχο. Έχουμε ένα. Θα μπορέσουμε να λάβουμε... Συγγνώμη. Με ακούτε? Ναι, έκανε μια διακοπή. Αν θέλετε να επαναλάβετε λίγο, γιατί χάσαμε τη στιγμή. Ναι, θέλω να πω. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι εμείς, να σας πω ένα παράδειγμα με κάποιο νούμερο. Εμείς είχαμε μια προσδοκία να πάρουμε από τους υπάρχοντες αγωγούς του Αποσελέμη, γιατί έχουμε κάποιους αγωγούς. Απλά το έργο αυτό που είπατε πριν είναι η ανάπτυξη περαιτέρω των αγωγών. Λοιπόν, προσδοκούσαμε να πάρουμε 2 εκατομμύρια κυβικά νερό και τελικά, λόγω της καταστάσεως και της δυναμικότητας της φετινής του υδατινού δυναμικού του φράγματος, πήραμε μόνο 1 εκατομμύριο. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αντλήσουμε από αλλού, από τις δικές μας γεωτρήσεις ή οτιδήποτε, το υπόλοιπο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μας δυσκολεύει στο προγραμματισμό μας και αυξάνει και το κόστος ενέργειας, όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά. Σε τι βάθος πρέπει να κατέβετε? Δηλαδή, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι εντάξει? Είναι εντάξει. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται είναι να βρούμε και εναλλακτικές πηγές, θα έλεγα, ή να αυξήσουμε και με άλλους τρόπους το υδάτινο δυναμικό μας. Εργαζόμαστε και εμείς και γι' αυτό και το μελετάμε και ελπίζουμε βεβαίως να προχωρήσει και το θέμα των αγωγών του Αποσελέμη, όλα μαζί να εξασφαλίσουν μια πιο σταθερή κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, Δήμαρχε, να σας ρωτήσουμε και για το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου έχουμε έντονη κινητικότητα, αλλά να σας πω ότι έχουμε δεχτεί και έτσι παράπονα από ιδιοκτήτες
και εδώ στο κανάλι. Μας λένε ότι έχουν μπει ακόμα και σε περιουσίες τους από την ανάδοχο εταιρεία, κόβουν δέντρα, χωρίς οι ίδιοι να είναι γνώστες. Δηλαδή, χωρίς να έχουν ενημερωθεί. Και μας ρωτάνε, έχει αλλάξει κάτι και στο σχεδιασμό ως προς το κομμάτι της Νεάπολης, δηλαδή κοντά στη Νεάπολη, για το έργο αυτό του ΠΟΑΚ? Ο σχεδιασμός του βασικού άξονα, του βασικού οδικού άξονα, δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα έλλειψης ενημέρωσης, όσο έλλειψης αποζημίωσης κάποιων. Μάλλον αυτό εννοείται, ότι σε κάποιους έχουν μπει μέσα στις ιδιοκτησίες και γίνονται έργα χωρίς να έχουν λάβει την συνολική αποζημίωση. Όχι, που... κάποιοι δήμαρχοι μας έχουν καταγγείλει, τουλάχιστον από τη μεριά τους, ότι έχουν μπει και έχουν κόψει και δέντρα σε περιουσίες χωρίς να γνωρίζουν καν ότι είναι απαλωτριούμενη έκταση, οι ίδιοι δηλαδή. Εντάξει, αν είναι όμως απαλωτριούμενη έκταση είτε από το παρελθόν είτε με την τωρινή απαλωτρίωση και έχει συντελεστεί απαλωτρίωση σύμφωνα με την νομοθεσία, τότε δεν χρειάζεται. Θέλω να πω ότι σύνομα γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω... Θα μπορούσε να είναι δηλαδή και από το παρελθόν απαλωτριούμενη έκταση και οι άνθρωποι να μην το γνωρίζουν. Αυτό που πιο πολύ θα έλεγα... με ακούτε? Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που περισσότερο έχουν δίκιο, θα έλεγα, διάφοροι ιδιοκτήτες, είναι ότι με κάποιο τρόπο έχει ξεκινήσει το έργο χωρίς να έχει, χωρίς να έχει κατατεθεί ένα ικανοποιητικό ποσό αποζημίωσης. Ανησυχούν ότι θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να πάρουν την αποζημίωσή τους. Πολλοί από αυτούς, επειδή έχουν είτε επιχειρήσεις, είτε εγκαταστάσεις, είτε οικίες κλπ. Που απολωτριώνονται, θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλη ζημία για αυτούς πριν λάβουν την αποζημίωση να αρχίσει να γίνεται το έργο. Αυτό δηλαδή είναι περισσότερο και νομίζω ότι έχουν και δίκιο σε αυτό. Θα έπρεπε δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει να προσπαθήσουν όλα αυτά να συντηρηθούν όλες αυτές τις προθεσμίες. Οι άνθρωποι να μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωσή τους το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, Δήμαρχε, διάβασα ότι είχατε μια συνάντηση πρόσφατα με τους φορείς του τουρισμού, ουσιαστικά με τον υψηδισμό, τη διασκέδαση κτλ. Και κάπου είδα ότι έρχεται ένας καινούργιος κανονισμός διαχείρισης του δημόσιου χώρου στον Άγιο Νικόλαο. Τι ακριβώς περιλαμβάνει? Επιτρέψτε μου πριν σας πω να κλείσω με το θέμα του ΒΟΑΚ. Ότι ή που δεν λέγεται αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται λίγο να το πούμε εμείς για να μην εγκαταληφθεί ο σχέδιο στο σχεδιασμό, είναι ότι είχε προβλεφθεί ένας βοηθητικός δρόμος, ένας δρόμος παρακαμπτήριος κατά την κατασκευή του νέου άξονα. Δηλαδή και συγκεκριμένα ο παλιός εθνικός δρόμος να μπορέσει να διανοιχθεί και να χρησιμοποιηθεί ως παρακαμπτήριος κατά την διάρκεια των έργων του βασικού άξονα. Και υπάρχει μάλιστα στη σύμβαση ως μια δυνατότητα προαίρεσης, η λεγόμενη, με κάπως 100 εκατομμύρια, 16 εκατομμύρια συγκεκριμένα. Ναι. Αυτό το διεκδικούμε και θέλουμε να γίνει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει κάποια διαβήματα και προς την περιφέρεια για να δυναμώσει η φωνή μας, επειδή κρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους. Γι' αυτό εμπλέκουμε. Δήμαρχε, αυτό δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει, αφού θα σηκώσει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Για μας είναι αυτονόητο, αλλά χρόνοι δεν βγαίνουν. Μπαίνει και η εταιρεία, η ανάδοχος, από ό,τι φαίνεται, στην διαδικασία να πει: μα μήπως να μην το κάνουμε, να κάνουμε μόνο το ένα και να κόπουμε λίγο-λίγο την κυκλοφορία, να στενεύουμε δρόμους. Αυτό όμως δεν το θέλουμε, γιατί θα είναι πολύ επιβαρυντικό και πολύ δύσκολο. Εμείς θέλουμε να γίνει αυτό και γι' αυτό λόγο έχουμε κάνει κάποια διαβήματα και θέλουμε να ακουστεί και παραπάνω, ότι να οριμάσει πλήρως ο φάκελος και του παλαιού δρόμου και να προχωρήσει κατά την προαίρεση. Έτσι, θέλουμε να γίνουν δηλαδή και οι δύο δρόμοι, και ο καινούριος και να βελτιωθεί ο παλιός. Γιατί μετά το πέρας των εργασιών θα μείνει και ο παλιός δρόμος. Έτσι, και πρέπει να υπάρχει και ένας παλιός δρόμος, έτσι, ο οποίος να είναι βελτιωμένος. Αυτά. Τώρα για το άλλο που είπατε. Με τον κανονισμό που είπατε. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει εδώ και ίσως σε πολλούς δήμους που έχουν τουριστικό αντικείμενο. Έχουν μεγάλο, τέλος πάντων, τουριστικό αντικείμενο, είναι παραθαλάσσιοι κλπ. Είναι ότι έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν αρκετές δυσκολίες, παθογένειες, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι προσπέλασης και γενικότερα ο κοινόχρηστος χώρος φαίνεται να είναι στενός και να δημιουργεί θέματα και ποιότητας, αλλά κυρίως ασφάλειας και αισθητικής, βέβαια.
Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να μην γίνουν σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να εκλειφθούν και ως στοχοποίηση συγκεκριμένων περιπτώσεων, αλλά να γίνει μια συνολική μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη σύγχρονη νομοθεσία και τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας και αισθητικής βέβαια, με στόχο την αύξηση γενικότερα της ποιότητας όλων των υπηρεσιών που παρέχουμε ως τόπος, αλλά και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και όχι μόνο των επισκεπτών. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, θα αναθέσει ο Δήμος με στόχο να ισχύσει από τη νέα χρονιά ένα νέο κανονισμό διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων, είτε στη χερσαία ζώνη λιμένος, δηλαδή στα παράκτια σημεία που είναι κοντά στο λιμάνι, είτε και στην υπόλοιπη περιοχή. Και αυτό είναι δηλαδή το σχέδιο βασικά, για να έχουμε μια σωστή και συνολική διευθέτηση. Και όπου χρειαστεί να γίνουν και παρεμβάσεις και αναπλάσεις, ώστε να είναι και πιο αισθητικά όμορφο το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Βεβαίως και για όλες τις φορές που συνεργαστήκαμε, μιας και σήμερα, αύριο τελειώνει η εκπομπή. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι πρώτα απ' όλα. Και στον Άγιο Νικόλαο με χαρά. Και να ευχηθούμε και εμείς καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.